message to αρχείο θέατρο. Παρόμως είναι το πιο και παλιό και το πιο μεγάλο της Ελλάδας, 20.000 θέσεις. Το συνελήνουμε συνήθως με πίτακο που είναι 14.000 θέσεις. Είναι σκαλισμένο, λαξευμένο στην πλαγιά, γι' αυτό εξηγείται και η διατήρησή του. Εδώ πάνω κάτω είμαστε στο επίπεδο του διαζώματος, στην πραγματικότητα συνεχίζει. Και από τα πλάγια, και έπρεπε να φανταστούμε ότι, όπως σας έλεγα, στην ορχήστρα του θεάτρου γινόταν ακόμα και ναυμαχίες λόγω του μεγέθου και μπορούσαμε να φανταστούμε ότι την ώρα που γίνει αυτό όλοι οι θεατές μπορούν να το δουν και βλέπετε και την προοπτική που έχουμε λόγω του ύψους, είναι πολύ, ανεβαίνει πολύ. Μας επιτρέπει να έχουμε μια οπτική που είναι σχεδόν το κλασικό που θέλουμε εμείς, δηλαδή ύψος, ουρανός, ανοιχτή η ζωή και πρόσβαση στη θάλασσα. Αυτή είναι η ιδέα του αρχαίου θέατρου, να βλέπουμε εκεί προς τον άνθρωπο. Τώρα φανταστείτε ότι επεκτείνεται, γίνει ακόμα πιο πέρα. Βρίσκουμε και επιγραφές, έχουμε και ρωμαϊκή επίπεδο, έχουμε και κομμάτια από την ίδρυψη και ψηφιδωτά προς τα δεξιά όταν κατεβαίνουμε. Είναι τεράστια εικόνα, έχουμε μόνο το δίον που έχει το ανάλογο. Σε άλλες περιοχές του κόσμου που έχουμε και αρχαία θέατρα χρησιμοποιούνται μερικές φορές και για ταφή. Σκαλίζονται τα σκαλοπάτια, το βλέπουμε πολύ στη Σικελία και έχουμε τους τάφους ενσωματωμένους μέσα στα σκαλοπάτια. Αντί να είναι αλλού. Όμως εδώ είναι εντυπωσιακό και από το μέγεθό σου και από την σκέψη, δηλαδή να το κάνεις αυτό και να λαξεύσεις μια πλαγιά και να παράγεις πολιτισμό και να κάνεις θέατρο και να φανταστούμε τώρα ότι έχουν παιχτεί και οι τραγικοί εδώ. Άρα φανταστείτε τώρα αν μπορούσαμε να το διαβάσουμε το κείμενο και να είμαστε εδώ. Κι όμως γίνεται γιατί είμαστε του ελληνισμού, η διαχρονικότητα και πρέπει αυτά να τα προστατεύουμε. Γι' αυτό το παλεύουμε και για τα μνημεία πρόσωπης κληρονομίας. Άρα θυμάστε ότι τώρα είδαμε, ουσιαστικά ήταν μικίνες στην περιοχή, επιτήρυνθα, έχουν ενσωματωθεί. Νομίζω ότι μας δίνει ένα στόχο και για την ομάδα και πιο γενικά για τον ελληνισμό. Κάτι θα κάνουμε.